Χαίρετε σε όλους τους φίλους μας. Σήμερα βρίσκομαι στη Λάρισα. Δίπλα μου έχω ένα γνώριμο από τα παλιά, συγκεκριμένα από το 2002, κύριε Νίκο. Ναι, τότε πρώτα γνωριστήκαμε. Κύριε Νίκο Κατσιαμάκα, παλιό αυτοκινητιστή, συνταξιούχος πλέον, και θα σας πω το εξής. Το 2003, πότε είχα κάνει το φίλο σας, ο οποίος ήταν βετεράνος τότε. 2003, ναι. Και να που ήρθε η ώρα, μετά από 21 χρόνια, να είστε εσείς ο βετεράνος πλέον. Πώς έρχονται τα χρόνια τότε, κάναμε τον κύριο. Λοιπόν, κύριε Νίκο, έτσι ένα, θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα ιστορικό θα μας δώσει ο κύριος Νίκος από τα παλιά, ότι ξεκίνησε, πόσα χρόνια δραστηριοποιήθηκε στη Διεθνή Μεταφορά, και ένα συμβάν που του έτυχε το 2012. Το 2012, το Μάρτιο. Ένα θλιβερό συμβάν με πυροβολισμό. Θα πάρεις αμέσως βίζα. Παίρνω τη βίζα όταν έφτασα, φόρτωσε, δηλαδή πήγα εκεί. Κάθομαι 2-3 μέρες στο τελωνείο της Δαμασκού και μετά πάω να ξεφορτώσω. Όταν φεύγω, 4 χιλιόμετρα ήταν να βγω από τη Συρία, εκεί έγινε πόλεμος, είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Τότε φεύγατε μόνος σας, με άλλους, πώς ήταν? Μόνος μου, μόνος σας. Ναι, αλλά εκεί στο τέλος σταμάτησα εγώ στο Αλέπο για να κοιμηθώ. Ήταν βράδυ τέτοια ώρα και λέω άντε το πρωί, γιατί τη νύχτα έχει συμβάντα, ας πούμε, πολλά και περίεργη, γιατί αυτοί μαλώναν τη νύχτα, μόλις νύχτωνε τότε βγαίνα η Αντάρκτη. Στην ημέρα δεν έβλεψε κανένα. Όλοι δουλεύαν κανονικά, δεν έβλεψε κάτι. Ο πόλεμος είχε αρχίσει το 11. Αυτά γίνονται το 12, έτσι, το Μάρτιο. Και έρχονται 4 Τούρκοι συνάδελφοι, μου λένε θα κοιμηθείς, τι θα κάνεις. Δεν ήταν από εκεί το Αλέπο, ήταν 40 χιλιόμετρα. Να φύγουμε, φεύγουμε. Και έγινε μακελιό, μας ρίξαν όλους. Πηγαίνετε δηλαδή, άρχισαν να σας χτυπάσετε. Στην αρχή βγήκαμε από τη Αζάζ, άμα δεις στο Google, εγώ δεν χρειάζομαι Google, τώρα όλη η Ευρώπη είμαι στο μυαλό μου, στο computer του μυαλό μου. 4-5 χιλιόμετρα είναι το Αζάζ από τα σύνορα, δηλαδή είμαστε μέσα στη Συρία ακόμα, και ξεκινάει ο πόλεμος μεταξύ ανταρτών, που ήταν στα σπίτια διάφορα κτλ. Ρίχνουν στους στρατιώτες. Οι στρατιώτες ανταπέδωσαν. Να, αλλά εκείνη την ώρα φτάνει ο πρώτος Τούρκος. Τρώει τις πρώτες σφαίρες αυτός και φεύγει. Δεν τις έφαγε στη μηχανή όμως. Εσείς δηλαδή, για να καταλάβω, περνούσε στη μέση του δρόμου και χτυπούσαν. Και χτυπούσαν δεξιά-αριστερά. Ναι, φτάνω κι εγώ με το Ρενό εκεί πέρα και αρχίζω να ρίχνουν τις πρώτες σφαίρες. Τις έφαγα στο ψυγείο μπροστά, θα σου δείξω φωτογραφίες. Και μετά τι έγινε? Μετά σταμάτησα, τους φώναζα. Είμαι Γιουνάνι, Γιουνάνι, ξέρω τίποτα αυτή. Φουνουρλιάζανε γι' αυτό. Καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Και μετά πηδήξατε από κάτω. Μπήδηξα από το φορτηγό, σύρθηκα από κάτω, μπαίνω μέσα στην καρότσα και μένω στη μέση. Την έκλεισα την καρότσα, άκουγα τρέχανε οι αντάρτες δεξιά-αριστερά. Εμένα δεν με ενοχλήσαν οι αντάρτες, ο στρατός μετά, γιατί αυτοί κοιτούσαν πώς να. Όλη τη νύχτα έγινε αυτό. Το πρωί. Ο στρατός όταν ήταν σε συνόχληση, τι ακριβώς? Ο στρατός με πυροβόλησε. Οι σφαίρες που έφυγα, 57 έφαγε. Τις μετρήσαν. Ήταν μπροστά μου. Αυτοί με ρίξαν. Ήταν όλες από στρατό. Ήταν. Όλα καλά. Μετά, όταν τελείωσε το συμβάν, φαντάζομαι. Εντάξει, το πρωί σηκώθηκα, ήρθε η αστυνομία και χτύπησε την πόρτα. Αν πήγατε ξανά στην καμπίνα? Όχι, δεν πήγα στην καμπίνα, αφού την είχαν διαλύσει την καμπίνα. Πίσω ήμουνα, ξαπλωμένος. Τι σοκ θα πάθει. Είδα την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Ναι. Ανοίγω την πόρτα, με είδαν αυτοί, μου λέει τι συμβαίνει, είσαι καλά? Λέω καλά. Σε χτυπήσαν? Όχι. Κατέβηκα κάτω, το φορτηγό του αφήσαμε εκεί όπως είναι, ειδοποίησα τον ατζέντη να δει τι μπορεί να γίνει, και έφυγα στην Τουρκία και γύρισα πίσω με ένα σακ βουαγιάς με το αεροπλάνο. Και το φορτηγό μετά πόσο καιρό το πήρετε? Έγινε το συμβάν 27 Μαρτίου και εγώ δεν άντεχα στη Λάρισα, τρελνόμουν, δηλαδή τη νύχτα πεταγόμουν πάνω, λέω πρέπει να πάω να το φέρω. Αποχαιρετάω την οικογένεια και λέω ή θα γυρίσουμε μαζί, γιατί για μένα είναι παιδί μου, είναι... δεν αγάπησα άλλο πράγμα σαν αυτό, έτσι. Εγώ θα το φέρω πίσω ή θα μείνω κι εγώ εκεί, ή δεν γυρίζουμε πίσω και οι δυο. Και οι δυο ή κανένας. Και πάω εκεί και το βλέπω πυροβολημένο. Και άρχισα να κλαίω. Πώς είπε άλλοι 17 σφαίρες για έναν άγγελο, εγώ έφαγα 57 σφαίρες εκεί. Το αγκάλισα και λέω μαζί εδώ θα φύγω. Και το έφτιαξα και το έφερα εδώ. Το φτιάξατε εκεί? Δηλαδή. Εκεί, ναι, πληγωμένο εκεί. Κάρτερ πληγωμένο. Ψυγεία άλλαξα. Μπαμπρίζ άλλαξα. Τα πάντα εκεί. 15 μέρες έκατσα. Το παίρνω με χίλια ζόρια, το έφερα στην Ελλάδα και το φτιάξαμε εδώ έξω στο Σταύρο, ένα παιδί που είναι έξω προς τον πλαδίκα μου. Ναι. Τα ξύλωσε όλα αυτό. Τώρα βέβαια θα γίνω διάκριτο, αλλά ό,τι το αναγνώρισαν αυτοί εκεί. Ποιοι οι Σύριοι? Να πληρώσουν, να κάνουν. Τι... Οι Σύριοι τι μου είπε επίσημα ο στρατό που με συνάλαβαν εκεί για ανακρίσει και τέτοια. Εγώ του είπα ότι είμαι Έλληνα. Ειδοποίησαν την πρεσβεία. Μιλάω με κάποιον κύριο Θανόπουλο και πρέπει να το πω και δημόσια τώρα αυτό για τον κύριο Θανόπουλο. Γιατί ποιο είναι ο Θανόπουλο? Θανόπουλο είναι ένα πρέσβη στη Συρία τότε και μου λέει δεν θα σε αγγίξουν καθόλου. Αν σε αγγίξουν όσοι Σύριοι είναι στην Ελλάδα, εγώ του διώξω. Δεν με αγγίξαν, δεν μπορώ να πω ότι με ενοχλήσαν, έτσι. Και μετά όμως το αυτοκίνητο έπρεπε να γίνει. Τώρα ο Θανόπουλος βοήθησε πάρα πολύ να βρούμε ανταλλακτικά, να βρούμε. Η εταιρεία έδωσε τα λεφτά αυτός, ο Μυτιλινέος, η εταιρεία του Μυτιλινέου,
έδωσε τα χρήματα, βρέθηκαν εκεί συνεργεία, ορίμασαν όλοι πάνω και 15 μέρες το φτιάξαμε. Όχι όπως ήταν πρώτα και ούτε έγινε ποτέ, αλλά έγινε ένα αυτοκίνητο που μετά το πήρε ο γαμπρός μου μετά από λίγο καιρό. Εσείς μετά από πόσο καιρό σταματήσατε? Μετά από ένα χρόνο, τέλος του 2013 βγήκα στη σύνταξη. Πρώτη. Εδώ, κύριε Νίκο, είναι μετά το σκηνικό που έγινε με αυτό είναι, αυτό είναι ένα, το transit είναι αλλιώς. Εδώ φαίνεται λίγο η πινακίδα. ΙΑΕ7469 ήταν το νούμερο. Με τις σφαίρες που δέχτηκε. Πολλές σφαίρες, 57 επισμέτρησε. 57 μετρήσαμε, ναι. Εδώ έχεις κάνει και αλλαγή το τιμόνι. Έκανα το τιμόνι το πρώτο, γιατί μου άρεσε, γιατί έγραφα εδώ πάνω, μπορείς να γράψεις. Το είχα σαν γραφιάκι. Εδώ βλέπω σφαίρα. Αυτή είναι η σφαίρα, ναι. Και άλλη μία, δύο, τρεις μαζί. Ναι, είχα την Άγιο μαζί μου. Εκείνη τη μέρα πρέπει να είχα Άγιο. Φίλοι μου, όσες σφαίρες. Αρκετές.